centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Σεβασμιότατε, καλημέρα από την Καστοριά. Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στους ακροατάς, τους πολύ αγαπητούς μου Καστοριανούς. Σεβασμιότατε, πρώτα πρέπει να σας πούμε όλοι μας, με όλη μας την αγάπη, περαστικά και γρήγορα πίσω στην πόλη σας, στον ομό σας. Ευχαριστώ πολύ. Με συγκινείτε με την αγάπη σας και με υποχρεώνετε τα μέγιστα, γι' αυτό και σας ευχαριστώ. Δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα οι εξετάσεις είναι πολύ καλές. Και η αξονική είναι πεντακάθαρη, ναι, και οι ακτινογραφίες. Μόνο με λίγο πυρετός. Ο πυρετός είναι αυτός, ο οποίος, όπως μου είπαν οι θεράποντες οι γιατροί, είναι η άμυνα του οργανισμού απέναντι στον ιό. Ναι. Αυτό μόνο, τίποτα περισσότερο. Όλα τα άλλα δεν έχω τίποτα συμπτώματα. Έπρεπε να έρθω όμως αμέσως εδώ, ναι, όπως με συμβούλευσαν και έγκριτοι επιστήμονες και της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών, και γι' αυτό και δέχτηκα πολύ, με πολύ αγάπη, το ενδιαφέρον του κυρίου Υπουργού, του κυρίου Στεφανή, ο οποίος μου είπε φύγετε γρήγορα για το 424, φύγετε γρήγορα. Και έφυγα εδώ με τους πατέρες, προκειμένου να τύχουμε εδώ της θεραπείας και της νοσηλείας. Να πούμε ότι, και το είπε χθες και ο πατέρας Νικολός, ότι και 5 ιερείς της Μητροπόλεως μας, και η Μητρόπολη, ναι, είναι ουσιαστικά, ναι, σε μια καραντίνα αυτή τη στιγμή. Σε μια καραντίνα, θα γίνει, ναι, και η Πολύ μας, θα ανοίξει από Δευτέρα. Βέβαια, σε μια καραντίνα είναι. Μεγάλη αναστάτωση για τη Μητροπόλη. Και δυστυχώς ένας εκ των κληρικών είχε πάει σε ένα χωριό, πήγε σε χωριό και λειτουργήσε, και εκεί λοιπόν που λειτουργήσε και κλεισμένο των θυρών, ναι, κάποια πρόσωπα που ήταν ένας επίτροπος, ένας ψάλτης, δεν ξέρω ποιος ήταν εκεί, μάλλον ήταν θετική στον ιό, εκείνος πήρε το μικρόβιο, δεν ήξερε τίποτα, του παρουσίασε το Σάββατο. Αλλά τις προηγούμενες ημέρες δεν μας είπε τίποτα. Και δυστυχώς είχαμε λειτουργήσει μαζί. Όχι είχαμε λειτουργήσει μαζί, είχαμε φάει μαζί. Είναι ένα μέλος της αδελφότητος. Γιατί στη λειτουργία λειτουργήσαν και αρκετά άτομα άλλα, το οποίο ο πατήρ Νικόλαος, ο πατήρ Στέφανος, άλλα πρόσωπα της Μητροπόλεως, ο πατήρ Φώτιος, ο πατήρ Ηλίας, ο πατήρ Γρηγόριος, οι οποίοι είναι όλοι αρνητικοί. Λοιπόν, όμως με αυτό το πρόσωπο, με αυτό το κληρικό καθίσαμε και φάγαμε μαζί, και είχαμε και καθίσαμε μαζί και κουβεντιάσαμε, δεν ήξερε κανείς τίποτα. Άρα είστε απολύτως βέβαιος, σεβασμιότατε, ότι ουσιαστικά έτσι προήλθε και η διασπορά. Έτσι, από εκείνο, το ξέρει και εκείνος. Την Παρασκευή ήταν με πυρετό, δεν μας είπε τίποτα. Την Πέμπτη ήταν με πυρετό, δεν μας είπε τίποτα. Το Σάββατο μας λέει ότι είναι με πυρετό, ακόμη περισσότερο, πάει, του λέω πήγαινε αμέσως για τεστ, βρίσκεται θετικός και πάμε όλοι για τεστ. Και βρισκόμαστε όλοι αρνητικοί εκτός από τον πατέρα Παύλο, και από εκεί άρχισε η περιπέτεια. Και του είπα, κλειστείτε μέσα, να καθίστε μέσα. Ναι, τώρα οι υπόλοιποι ιερείς είναι στα κελιά του στη Μητροπολή, σε απομόνωση. Ενώ δύο από τους ιερείς είναι μαζί σας εκεί στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Η κατάσταση, ο πατήρ Γεώργιος, ο οποίος είναι πολύ ελαφριά, για να, και να με ένα διακονεί εδώ πέρα, και ο πατήρ Λούπος, ο οποίος είχε και εκείνος ένα περισσότερο φορτίο, και επειδή είναι και ευτραφής, παρακάλεσα να τον δεχτούν και αυτόν εδώ πέρα, γιατί καταλαβαίνετε κάτι έπρεπε να κάνουμε και για αυτόν τον άνθρωπο. Επειδή αυτό το θέμα μας έχει συγκλονίσει όλους από την αρχή του, από τον Φεβρουάριο, σεβασμιότατε, μέχρι και σήμερα, τώρα που βρίσκεστε πραγματικά σε αυτήν την κατάσταση, έχετε, θα λέγαμε, έχετε κατασταλάξει, έχετε κάποια άποψη, ίσως καλύτερα όταν το ζείτε το θέμα και από μέσα πια? Το μόνο που έχω να πω είναι, mm-hmm, πρώτο που χρειάζεται είναι η εμπιστοσύνη στο Θεό, και το δεύτερον η εμπιστοσύνη στους γιατρούς, όπως το έχω τονίσει μέχρι σήμερα. Και τώρα έχω την ίδια γνώμη, όπως είχα και την ίδια γνώμη το Φεβρουάριο μήνα. Και τότε έλεγα, mm-hmm, εμπιστοσύνη στους λοιμοξιολόγους, κρατήστε αποστάσεις, μην έχετε συγκροτισμούς, φοράτε τη μάσκα, ο ίδιος φορούσα, το ξέρετε, ναι, πολύ, ναι, καλά, ναι, ναι, σας το έχω πει, mm-hmm, το έχω συστήσει σε όλους τους ιερείς, οι ίδιοι ιερείς, έχουμε κατασκευάσει μέσα στη Μητρόπολη, θα σας τα πει ο πατήρ Νικόλαος, τέτοια
πράγματα ώστε να μπορούμε να ελέγξουμε τις καταστάσεις. Στην είσοδο της Μητροπόλεως υπήρχε ένα μηχάνημα που μετρούσε την θερμοκρασία σε αυτούς που έμπαιναν μέσα. Υπήρχαν ακόμη τα αντισηπτικά, οι μάσκες, υπήρχαν γάντια, όλα αυτά. Μεταξύ μας οι πατέρες κυκλοφορούσαν όλες αυτές τις ημέρες με μάσκες και όταν έρχονται σε μένα, δεν είχαμε, δηλαδή όλα τα μέτρα τα είχαμε έτσι... Ναι. Αλλά βλέπετε, όταν κάποιος δεν προσέχει να πει, έχω λίγο πυρετό, να καθίσω εκεί, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Άρα λοιπόν από μια προσεξία μπορεί να γίνει πάρα πολύ μεγάλη διασπορά και να έχουμε... Βέβαια, γι' αυτό και αισθάνομαι την ανάγκη να πω στο λαό του Θεού, εμπιστοσύνη στο Θεό, όπως είπε και ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, και εν συνεχεία και προσοχή και προσευχή. Προσοχή σε αυτά τα οποία μας λένε σήμερα οι επιστήμονες, αλλά συγχρόνως και προσευχή. Τίποτα άλλο. Επειδή γίνεται και πάρα πολύ συζήτηση, Σεβασμιότατο, για το τι θα γίνει και τα Χριστούγεννα στις εκκλησίες. Δεν ξέρω αν έχετε μια άποψη τώρα πια τι μπορεί να γίνει. Έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτά τα θέματα και το Πάσχα και στην πορεία και τώρα. Έχω την εντύπωση ότι οι ναοί πρέπει να ανοίξουν και έπρεπε να είναι ανοιχτοί οι ναοί με έναν περιορισμένο αριθμό. Μπορούμε δηλαδή τα Χριστούγεννα, εάν ανοίξουν οι ναοί, καλώς εκόντων των πραγμάτων, όπου υπάρχουν δύο ιερείς, μπορούσαμε να κάνουμε δύο και τρεις λειτουργίες. Μάλιστα. Η μία να έχει 50 άτομα, η άλλη 50 άτομα, η άλλη 50 άτομα, ώστε να διευκολυνθούν. Την παραμονή να έχουν άλλα 50 άτομα, τις άλλες μέρες άλλα 50 άτομα, όσοι θέλουν να κοινωνήσουν και ούτω καθεξής. Η Εκκλησία πάντοτε βρίσκεται μέσα στο πνεύμα της οικονομίας και οικονομεί τα πράγματα του καθενός. Άρα υποστηρίζετε και τώρα ότι πρέπει να ανοίξουν οι εκκλησίες με περιορισμένο αριθμό πιστών κάθε φορά. Βέβαια. Ναι, προέρχει και η ψυχική υγεία, η ψυχική υγιεινή που είναι μεγάλο πράγμα. Τονίσατε πάντως νωρίτερα ότι είδατε πώς έγινε το περιστατικό και χωρίς κόσμο όμως, πόσο πολύ προσοχή χρειάζεται. Ναι, αλλά όμως κοιτάξτε, έγινε το περιστατικό αυτό σε μια συναισθίαση. Mm-hmm. Όταν κάθεσαι σε ένα τραπέζι και έχεις δίπλα σου κάποιον που δεν ξέρεις, αυτό. Εδώ είναι η τήρηση των αποστάσεων μάλλον. Βέβαια, σε τραπέζι, καθίσαμε δίπλα σε τράπεζα, τη δική μας. Αδελφότητα. Μέλος της αδελφότητος. Από μέλος της αδελφότητος έγινε αυτό. Δηλαδή τι, να καθίσω μέσα σε μια τράπεζα που καθόμαστε σε ένα τραπέζι 10 άτομα και να ελέγξω. Έχεις εμπιστοσύνη, λες. Είσαστε καλά, τίποτα άλλο. Καθίσαμε. Άραστε. Ναι, όπως μια οικογένεια. Καθίσαμε σε τράπεζα. Την Πέμπτη αυτός είχε συμπτώματα. Καθίσαμε την Πέμπτη το βράδυ μαζί. Ήταν η παραμονή της γιορτής μου. Που κλείσαμε, που ήταν και κλεισμένα των θυρών. Την Παρασκευή το πρωί λειτουργήσαμε μαζί με όλους τους άλλους ιερείς, όλοι οι άλλοι είναι καλά. Στέφανος, πατήρ Φώτιος, πατήρ Νικόλαος, όλοι. Καθίσαμε την Παρασκευή το μεσημέρι μαζί, πάλι το ίδιο στην τράπεζα κάτω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω, αν ήρθε κόσμος εκεί, γιατί έκανε και μια επίσκεψη εκεί η κυρία Αντωνίου χθες, όπως ενημερωθήκαμε. Τους ευχαριστώ για το ενδιαφέρον τους. Τους ευχαριστώ. Και νομίζω ότι τηλεφώνησε και πάρα πολύς κόσμος να σας. Τους ευχαριστώ για το ενδιαφέρον τους. Τα τηλεφωνήματα είναι αμέτρητα του Αρχιεπισκόπου. Με πήρε ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος, Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών από το ένα άκρο μέχρι το άλλο άκρο. Με έχουν συγκινήσει βαθύτατα. Του κυρίου Τσιγκαλάγια, του βουλευτού, ο οποίος αμέσως μου έδειξε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η κυρία Τηλιγερίδου αμέσως, ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η κυρία Αντωνίου έμαθα ότι ήρθε εδώ και ρώτησε το διευθυντή του νοσοκομείου και ούτω καθεξής. Τους ευχαριστώ και τους ευγνωμονώ. Ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Δήμαρχος Άργος Οριστικού, η κυρία Μπουργανού θυσιάστηκε στην κυριολεξία και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Το διοικητή του νοσοκομείου, ο οποίος με κατασυγκίνησε με την αγάπη του, τον κύριο Μπαλταγιάννη, τον κύριο Στέφανο, όλους τους άλλους εκεί τους γιατρούς οι οποίοι με είδαν από την πρώτη στιγμή, είμαι ευγνώμων όλους αυτούς. Μην ξεχνάς, Χρήστο, ότι για μένα η Καστοριά όπως είναι η οικογένειά μου. Σας το είπα από την πρώτη στιγμή. Και αυτό τα λέω. Σεβασμιότατε, εγώ δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή έχετε αυτό το
πρόβλημα που περνάμε. Ευχόμαστε να το περάσουν πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα. Να είστε πάλι πίσω δυνατός και γερός μαζί μας. Ευχαριστώ, Χρήστο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και θα μαθαίνουμε καθημερινά τα νέα μας και θέλουμε να τα μεταφέρουμε στους ακροατές μας, γιατί το ζητάνε και οι ίδιοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Χρήστο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μου και τις ευχαριστίες μου από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Είμαι τόσο ευγνώμων και τόσο υποχρεωμένος που τα λόγια μου αυτή τη στιγμή αδυνατούν να εκφράσουν τα αισθήματα της ευγνωμοσύνης μου στα πρόσωπά τους. Πολλές ευχαριστίες σε όλους, σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Την αγάπη, ευχαριστώ. Τη δική μας. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.